Πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή να μιλάω στις Κυκλάδες με αυτή την σύνθεση η οποία με κατέπληξε, δηλαδή 118 φορείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Πραγματικά νιώθω δέος για το μεγάλο ακροατήριο που έχετε σήμερα καλέσει για να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Και ελπίζω ότι θα γίνει μία αγώνα συζήτηση, γιατί ακριβώς αυτό που θα συζητήσουμε εδράζεται στις ιδέες και τις κυβερνητικές μας εμπειρίες, αλλά είναι μια δυναμική διαδικασία, υπό την έννοια ότι η πανδημική κρίση επικαιροποίησε πολλές από τις θέσεις μας, που εκφράστηκαν πρώτον με τα δύο μας προγράμματα «Μένουμε όρθιοι 1 και 2», όπως όμως νέα δεδομένα ανέκυψαν με το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, κάτι που αυτές τις μέρες θα παρουσιαστεί τις επόμενες από τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Και όπως είδατε και επικαιροποιημένες ειδικές αναλύσεις που έγιναν με την επανεκκίνηση της κοινωνίας και της οικονομίας, με το πρόγραμμα για το νέο ΕΣΥ, με τη συζήτηση για τον πολιτισμό από τον πρόεδρο τον Αλέξη τον Τσίπρα και ανθρώπους του πολιτισμού, μετά από το μεγάλο κίνημα κατά της υπόθεσης Λιγνάδη και το MeToo, αλλά και προτάσεις μας για την αναπηρία που τις παρουσίασε πάλι ο πρόεδρος με τους ανάπηρους, και επειδή δημιουργήθηκαν οι προτάσεις μας από τους ίδιους τους ανάπηρους και ούτω καθεξής. Τονίζω αυτό δηλαδή. Οι συζητήσεις μας γίνονται διαδικτυακά, εμπλουτίζουν αυτή τη διαδικασία με απόψεις των μελών μας, αλλά κυρίως με αυτό που κάνετε εσείς σήμερα, με απόψεις της κοινωνίας, με τους φορείς της κοινωνίας. Εντοπίζουν λάθη μας και αδυναμίες μας, τόσο στο πρόγραμμα όσο και κατά την περίοδο της διακυβέρνησής μας, και δίνουν ενδιαφέρουσες αντιπροτάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα έχουν γίνει εκατοντάδες τέτοιες συναντήσεις πάνω στο πρόγραμμα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε σε μια εποχή αλλαγής παραδείγματος. Όλα είναι σε εξέλιξη, εν δυνάμει, εν κινήσει. Δηλαδή η επόμενη μέρα, αν θα είναι πολύ διαφορετική η επόμενη μέρα της πανδημίας εννοώ, θα μας βρει σε μια κατάσταση που δεν είναι συνέχεια της παλιάς. Δεν είναι η συνέχεια της παλιάς κανονικότητας όπως θέλει να υπόσχεται ή να παραμυθιάζει τον κόσμο ο Μητσοτάκης. Ποιες λοιπόν θα είναι οι απαιτούμενες αλλαγές που προτείνει η αριστερά και ο προοδευτικός κόσμος για να αλλάξει η πορεία της χώρας από εκεί που την οδηγεί ο νεοφιλελευθερισμός και η υβριδική νεοδεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία συνδυάζει στοιχεία ακροδεξιάς και ακραίου κέντρου, στείνει ένα κράτος κομματικό και αστυνομοκρατούμενο του παρελθόντος, του που το είχαμε ξεχάσει, δεκαετιών δηλαδή του 50 και του 60 θα έλεγα εγώ προσωπικά, και θα θυμούνται και οι πιο παλιοί, που κυβερνά όμως με το γνωστό τρίγωνο της διαφθοράς και διαπλοκής, δηλαδή μέσα μαζικής επικοινωνίας, εργολάβη, εξουσία, είναι αυτά τα καλοταϊσμένα από τη λίστα Πέτσα μέσα. Υπάρχουν προτάσεις που να συνεγείρουν και να εμπνέουν συγκεκριμένα ακροατήρια. Αυτό είναι το στίχημα. Τους νέους εργαζόμενους, τους επιστήμονες, τους ανθρώπους της εκπαίδευσης, της τέχνης και του πολιτισμού, τις γυναίκες που απαρτίζουν και τα πιο αδύναμα, αλλά και τα πιο αδύναμα και τα μεσαία στρώματα. Μπορούμε να μιλάμε σήμερα για μια νέα συμμαχία μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη συμμετοχή των μεσαίων στρωμάτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα συγκροτηθεί για να διώξει το Μητσοτάκη και μετά που θα στηρίξει δυναμικά και κριτικά μια νέα προοδευτική ριζοσπαστική κυβέρνηση. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις,
Ποιες είναι οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθυνόμαστε. Αυτά είναι που ανοιχνεύουμε με αυτές όλες τις συζητήσεις. Ήδη είδαμε ομάδες οι οποίες έχουν γερθεί. Διότι αυτό το πρόγραμμα που συζητάμε σήμερα δεν είναι εκλογικό. Επικαιροποιείται όμως συνεχώς με τη διαδικασία που σας περιέγραψα για να γίνει εκλογικό όταν θα έρθει η ώρα, και η ώρα φαίνεται αυτή ότι είναι κοντά. Αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι αυτά τα σημεία του προγράμματος που θα εμπνεύσουν, που θα δώσουν κουράγιο, που θα ενθουσιάσουν συγκεκριμένες ομάδες. Ξέρουμε ήδη ότι η έγερση αυτών των ομάδων δημιουργεί την κίνηση της κοινωνίας. Μόνο αυτή η κίνηση πιστεύουμε ότι θα διώξει το Μητσοτάκη. Το είδαμε με τους εκπαιδευτικούς και με την ανυπακοή τους, αλλά και με την αντίστασή τους στις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια για τους αιρετούς εκπροσώπους. Όπου όλο αυτό που την όθα διαδικασία που πήγε να επιβάλλει η Κεραμέως, και η οποία βέβαια συνέχισε σαν να μην έτρεξε τίποτα, την ακύρωσαν όταν συμμετείχαν ένα πολύ μικρό ποσοστό των 170.000 ανθρώπων μέσα από την ηλεκτρονική ψηφοφορία και όχι την ενσώματη παρουσία που ζήταγε ο κλάδος. Από εκεί και ύστερα βέβαια εκείνη, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα, συνέχισε. Όμως οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, που τους βλέπουμε να γύρονται επίσης μέσα στην πανδημία, με το διεκδικώντας μικρότερες τάξεις για τα παιδιά τους. Ο χώρος του πολιτισμού, που τον είδαμε να γύρεται με το MeToo και με την υπόθεση του Λιγνάδη. Αυτές είναι οι ελπίδες μας σήμερα, όπως και ο χώρος των πανεπιστημίων, με τα παιδιά, με τους φοιτητές, με τους εργαζόμενους και τους πανεπιστημιακούς, που εγέρθηκαν κατά του νομοσχεδίου της Κεραμέως. Η εισαγωγή των προγραμματικών θέσεων στο κόμμα μας, το πρώτο κεφάλαιο δηλαδή, είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι εκεί αναλύει όσα συνέβησαν στον κόσμο, στην Ευρώπη και την Αμερική, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Εξηγεί δηλαδή, και γι' αυτό στη σημερινή συζήτηση θα δείτε το μοντέλο που εμείς αντιπαραθέτουμε στο νεοφιλελεύθερο για την άρση και την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Τι λέει το πρώτο κεφάλαιο? Λέει γιατί η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού και της παγκοσμιοποίησης από το 1990 μέχρι το 2008 διεύρυνε τις ανισότητες κοινωνικές και οικονομικές, όπου τελικά ωφελήθηκε το 1% κυρίως του πληθυσμού του παγκόσμιου αλλά και του ευρωπαϊκού έως 10% λιγότερο, αλλά οι μεσαίες τάξεις άρχισαν να φτωχαίνουν και να μετακινούνται προς τη φτώχεια, ενώ οι φτωχοί εξαθλιώθηκαν. Για τους πολλούς δεν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, τις τεχνολογίες και την αγορά εργασίας. Αυξήθηκαν οι διακρίσεις και η φτώχεια. Βασικό πεδίο ανισότητας, το μεγαλύτερο, η φτώχεια και διάκρισης, και η διακρίση ως προς το φύλλα, το χρώμα και την εθνικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέτει μια κόκκινη γραμμή απέναντι στη δεξιά. Την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της σκέψης μας. Είναι η επίθεση και η σύγκρουση που οργανώνουμε με το πρόγραμμά μας και με τις δράσεις μας ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό. Γιατί ακριβώς οι ανισότητες είναι η καταστατική αρχή του νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή βασίζεται στις ανισότητες, τις θεωρεί όχι απλά φυσική κατάσταση όπως μας εξήγησε ο Μητσοτάκης και προεκλογικά και μετά, αλλά και θετικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη, διότι για τους νεοφιλελεύθερους δεν υπάρχει η σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας, εργοδότη και εργαζόμενου. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία προστασία της εργασίας. Αυτό είναι το εργατικό νομοσχέδιο, το αντιεργατικό νομοσχέδιο που κατεβάζανε ήδη αυτές τις μέρες
στην διαβούλευση και θα το φέρουν για να ψηφιστεί. Ακριβώς βλέπετε ότι ο εργοδότης και ο εργαζόμενος κατά αυτούς είναι ισότιμοι κάτω στο τραπέζι και διαπραγματεύονται μεταξύ τους πόσες ώρες να δουλεύουν, πότε να παίρνει τις ώρες που δεν του πληρώνει τις υπερορίες, να τις παίρνει όλες μαζεμένες, μόνες. Αν είναι ποτέ δυνατόν αυτό, όταν το 80% των εργαζομένων σήμερα πληρώνεται τις μισθωτής, εννοώ του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα, πληρώνεται γύρω στα 1.000 ευρώ τελικά το μήνα καθαρά, το 80% των εργαζομένων, όταν η ανεργία είναι εκεί που είναι, όταν ο φόβος για το αύριο, η επισφάλεια, η ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών, γιατί τις καταργήσαν με το που ήρθανε, το ΣΕΠΕ και τα λοιπά, που να υποστηρίξουν τον εργαζόμενο, όλα αυτά έχουν εκλείψει. Ενώ από την άλλη, συνέχεια ο εργαζόμενος θα κάθεται και θα λέει τι ωραία ζωή θα κάνει με αυτά τα 1.000 ευρώ, όταν θα δουλεύει 4 μέρες 12 ώρες την κάθε μέρα, 10 ώρες την κάθε μέρα ή 12 άλλοι ανάλογα, για να πηγαίνει την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, φαντάζομαι, εκδρομή μέχρι τις Σαϊχέλες, μέχρι τις, δεν ξέρω πού, κατά την άποψή τους, θα μπορούν να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι των 800 και 1.000 ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν οι αγορές πρέπει να είναι ανεξέλεγκτες, να μην ελέγχονται, να είναι κυρίαρχες, οι ιδιωτικοποιήσεις να εφαρμοστούν παντού και στο κοινωνικό κράτος, στην παιδεία. Δηλαδή, τι είναι το κοινωνικό κράτος? Είναι η παιδεία και η πρόνοια, είναι η υγεία και η πρόνοια, η παιδεία και ο πολιτισμός, αν θέλετε να το πω έτσι σε δύο ενότητες. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι το χάσμα δυστυχώς μεγάλωσε. Όπως σας είπα, η φτωχή έγινε φτωχότερη, η πλούσιοι πλουσιότερη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο αριθμός των φτωχών μεγάλωσε, διότι φτωχοποιήθηκαν τα μεσαία στρώματα. Δηλαδή, επλήγησαν εκείνα τα στρώματα που απαρτίζουν το ασφαλές κέντρο κάθε κοινωνίας. Τι εννοώ το ασφαλές? Είναι αυτό το κέντρο της κοινωνίας που δεν απειλείται να χάσει τη δουλειά του, να βρεθεί στην ανεργία. Δεν απειλείται, υποτίθεται, από φτωχοποίηση. Όλη η άλλη περιφέρεια της κοινωνίας είναι οι γνωστοί, οι ύποπτοι, οι φτωχοί, οι αδύναμοι, οι αντελιβεριάδες, οι άνθρωποι του πολιτισμού, όλοι αυτοί που πλήττονται κάθε φορά. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι η περιφέρεια. Το ασφαλές κέντρο για πρώτη φορά μετά τις ενδογενείς, όπως η χρηματοπιστωτική κρίση, ενδογενής κρίση του καπιταλισμού, αυτή που ζήσαμε από το 8 μέχρι το 18, ή εξωγενής κρίση του καπιταλισμού, όπως αυτές που ζήσαμε με την κλιματική αλλαγή και θα ζούμε, ή η πανδημική κρίση. Αυτές λοιπόν οι δύο κρίσεις άλλαξαν το μοντέλο. Δυστυχώς, για τον νεοφιλελευθερισμό, χτύπησε την καρδιά πάνω σε αυτήν των μεσαίων στρωμάτων στην οποία βασίζεται ο νεοφιλελευθερισμός. Εντάξει. Δηλαδή βασιζόταν και ο φιλελευθερισμός το ασφαλές κέντρο, τα μεσαία στρώματα. Τι βλέπουν αυτά τα μεσαία στρώματα? Ότι η υπόσχεση που τους έδωσαν γενικότερα για ευημερία και άνοδο, οικονομική και κοινωνική, δεν εκπληρώνεται. Αυτά που είπε και ο Μητσοτάκης λίγο πριν βγει, θα μας δώσει καλές δουλειές, θα μας κάνει ως πλουσιότερους, θα έχουμε μεγάλη ασφάλεια κτλ. Κτλ. Αυτά λοιπόν οι υποσχέσεις δεν εκπληρώνουν και δεν εκπληρώνονται ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον πια. Και τώρα τα μεσαία στρώματα αποτελούν το μήλο της έρηδας μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών δυνάμεων σε Ευρώπη και Αμερική, ενώ η ακροδεξιά καραδοκεί για να εκφράσει τα εξαθλιωμένα λαϊκά και μη λαϊκά στρώματα. Εδώ να σημειώσουμε κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτούς τους κινδύνους τις αντιλαμβάνεται η φιλελεύθερη ηγεσία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεξιές ηγεσίες ή σοσιαλδημοκρατικές ηγεσίες που έχουν συνεργαστεί με δεξιές ηγεσίες, εννοώ αυτή τη σοσιαλδημοκρατία.
και ακόμη και σώματα διεθνή τα οποία είναι κυρίαρχα του νεοφιλελευθερισμού, όπως είναι ας πούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ακόμη ο Biden στην Αμερική. Καταλαβαίνουν λοιπόν για πρώτη φορά, ή μάλλον αναδεικνύουν για πρώτη φορά, τις ανισότητες στα κείμενά τους παντού, σαν βασικό πρόβλημα και απειλή για την κοινωνική συνοχή. Και τι κάνουν? Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά φτιάνουν ένα μεγάλο ταμείο, λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως το λένε, για να ενισχύσουν όλα τα κράτη που επλήγησαν από την πανδημία, αλλά κυρίως, προσέξτε, τα κράτη με τα οποία είχαν ασθενές και αποδυναμωμένο κοινωνικό κράτος. Και εδώ μία παρατήρηση για να καταλάβουμε γιατί η Ελλάδα πήρε 18 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο προβάλλουν η Νέα Δημοκρατία ως επιτυχία του Μητσοτάκη, και 12 δις δάνεια. Να σημειώσετε ότι η Πορτογαλία, με ανάλογο πληθυσμό και τα λοιπά, πήρε 14 δις. Γιατί? Τα κριτήρια για τα πόσα λεφτά παίρνει το κάθε κράτος και μάλιστα οι χώρες του Νότου, γιατί αυτές πλήγηκαν περισσότερο με τα δύναμα κοινωνικά κράτη που σας είπα πριν, ήτανε η φτώχεια, τα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας και η πτώση του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή η ύφεση. Πόσο είχε πάει ψηλά στην ύφεση το 2020 η Ελλάδα? Λοιπόν, επειδή σε αυτούς τους τρεις τομείς ήμασταν πρωταθλητές, πήραμε περισσότερα λεφτά. Τι κάναμε όμως? Πήραμε και δάνεια, τα 12 δις. Αυτά θα επιστραφούν όλα. Η Πορτογαλία, πιο σοβαρή από μας, δεν πήρε δάνεια. Πήρε ελάχιστα ποσά σε δάνεια, 2,5 δις όλα και όλα, γιατί αυτά θα επιστραφούν. Οι δικοί μας όχι μόνο πήραν 18 δις, αλλά πού σκοπεύουν να τα δώσουν, το ενδιαφέρον? Σκοπεύουν να τα δώσουν σε ιδιωτικές επενδύσεις. Δηλαδή, τι είχα Γιάννη, τι είχα πάντα. Θα ξαναπληρώσουμε λοιπόν για αυτές τις περιβόητες επενδύσεις, με τη διαφορά ότι θα αναγκαστούμε να τα επιστρέψουμε μια ωραία πρωία όλα αυτά τα χρήματα. Είπα λοιπόν ότι χρηματοδοτήθηκαν παραπάνω τα κράτη με το ασθενές κοινωνικό κράτος. Τι σημαίνει όμως ασθενές κοινωνικό κράτος? Σημαίνει χαμηλή κρατική προϋπολογισμή στους 4 τομείς που ανέφερα. Δηλαδή υγεία πρόνοια, θυμάστε, παιδεία, πολιτισμό. Χαμηλότερη λοιπόν κρατική προϋπολογισμή. Λίγα λεφτά εν ολίγης δίνουμε σε αυτούς τους τομείς. Γιατί? Γιατί το ρόλο του κράτους με βάση αυτούς αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας ξέρει ότι όλες οι προνοιακές παροχές, όλες οι παροχές υγείας, όπως και οι παροχές παιδείας, είναι τομείς μεγάλης κερδοφορίας του κεφαλαίου. Άρα εκεί θέλουν να το κάνουν όλο αυτό το κομμάτι ιδιωτικό. Και νομίζω ότι αυτό έχει τεράστια σημασία. Και τι συμβαίνει μόλις γίνει αυτό, μόλις κάνει αυτό ο νεοφιλελευθερισμός? Ο οικογενειακός προϋπολογισμός συμπληρώνει αυτά που δεν δίνει το κράτος. Τόσο απλό είναι αυτό και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Λιγότερα λεφτά λοιπόν στους 4 τομείς που ανέφερα σημαίνει να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη, Έλληνα πολίτη, αυτό πρέπει να ξέρεις, για να τα πληρώνεις μόνος σου. Φανταστείτε, θα τα είπατε και χθες στην υγεία, φαντάζομαι, που έμαθα ότι είχατε μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση, ότι το 39% των εξόδων για την υγεία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός από την τσέπη του, έναντι 21% που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Κάθε πράγμα λοιπόν που δεν δίνει το κράτος το πληρώνει ο Έλληνας από την τσέπη του, και ό,τι δεν του προσφέρεται δωρεάν, ως υπηρεσίες και ως παροχές. Γι' αυτό το οικογενειακό εισόδημα των αδύναμων οικοκυριών και των φτωχοποιημένων πια
μεσαίων στρωμάτων εξαντλείται σε 20 με 25 μέρες. Ενώ ό,τι δεν κάνει το κράτος και δεν το κάνει και ο Έλληνας πολίτης, το κάνουν οι εθνικοί ευεργέτες και η φιλανθρωπία. Δείτε επί των ημερών μας που έφτασαν οι εθνικοί ευεργέτες. Χρηματοδοτούν αποκλίνες ΜΕΘ, διότι δεν θέλει να βάλει ούτε ένα ευρώ η δεξιά στο δημόσιο ΕΣΥ. Μέχρι ασφαλτοστρώσεις και το ανσανσέρ της Ακρόπολης. Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκεται η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την καταπολέμηση των αναστατήτων και της ανασφάλειας, και την οποία επικεντρώνει σε τρία επίπεδα. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, όπως είπαμε, ενίσχυση της εργασίας και καταπολέμησης αλληλεγγύης, δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δεν θα αναφερθώ προφανώς στα δύο κομμάτια που θα κάνετε άλλες συζητήσεις, την ενίσχυση της εργασίας και την καταπολέμηση ανεργίας, το δίκαιο φορολογικό σύστημα ή το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, το ασφαλιστικό δηλαδή. Και όπως ξέρω, έχετε συζητήσει την παράμετρο, από την πρώτη παράμετρο του κοινωνικού κράτους, την υγεία. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα, πριν ξεκινήσω τις δύο παραμέτρους της παιδείας και του πολιτισμού, να συμπληρώσω τη χθεσινή σας εκδήλωση με την πρότασή μας για την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, που είναι ο βασικός βραχίωνας καταπολέμησης των κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Μητσοτάκης, θέλοντας να χτυπήσει το μεγάλο έργο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόνοια, χρησιμοποίησε προεκλογικά μία εξαιρετικά πιστική πρόταση. Και λέω εξαιρετικά πιστική, γιατί έχει ιδεολογική σημασία και γιατί πιστεύω ότι έπεισε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Είπε δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ φτωχοποίησε τα μεσαία στρώματα, από τα οποία έπαιρνε τα χρήματα για να τα δίδει επιδόματα στους φτωχούς, που δεν βοηθούν την ανάπτυξη, γιατί η φτώχεια μειώνεται μόνο με την ανάπτυξη. Είναι μία πρόταση με πέντε ψέματα. Μία πρόταση τόσο μικρή, τόσο ιδεολογικά ηγεμονική, που έχει πέντε ψέματα. Το πρώτο, τα μεσαία στρώματα είχαν φτωχοποιηθεί, φτωχοποιούνται από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, γιατί το 2015, όταν πήγαμε στο Υπουργείο αυτό, σε αυτή τη θέση, στην κοινωνική αλληλεγγύη, βρήκαμε 800.000 πολίτες από τα μεσαία στρώματα που είχαν μετακομίσει στα φτωχά, ένας δηλαδή στους πέντε, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, και το 19 παραδώσαμε 600.000 ανθρώπους οι οποίοι είχαν επιστρέψει στα μεσαία στρώματα. Το δεύτερο ψέμα. Τα χρήματα τα δίνει σε επιδόματα στους φτωχούς. Εμείς παραλάβαμε 780 εκατομμύρια για την πρόνοια, τα κάναμε 3,5 δις και από αυτά μόνο τα 700 εκατομμύρια πηγαίνουν μόνο στους φτωχούς. Όλα τα άλλα πηγαίνουν στα αδύναμα στρώματα και στα μεσαία στρώματα. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς το ξέρουν αυτό. Το τρίτο ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τα επιδόματα, δίνει όλα αυτά τα λεφτά που παίρνει από τη μεσαία στρώματα σε επιδόματα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εμείς δώσαμε σημαντικές παροχές και υπηρεσίες. Δηλαδή, ξέρετε εσείς οι εκπαιδευτικοί ότι τα σχολικά γεύματα είναι για όλα τα παιδιά και είναι υπηρεσία. Είναι παροχή. Και εμείς δώσαμε 185.000 μέχρι το 19 κάθε μέρα, και από εκεί και ύστερα θα τα κάναμε 600.000 για το 21. Για όλα τα παιδιά του Δημοτικού. Αυτοί αφού τα λιδόρισαν ως σχολικά, ως συσίτια, σήμερα τους τράβηξε η Ευρωπαϊκή Ένωση το αυτή, επειδή δεν τα δώσανε μέσα στην πανδημία, τα κόψανε, και επειδή αυτό επιδείνωσε τη θέση γενικά των παιδιών, και σήμερα τρέχουν με το Child Guarantee που έχει ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα ξαναδώσουν και παριστάνουν ότι θα τα δώσουν και σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. Αυξήθηκε λοιπόν, διπλασιάσαμε τα βάουτσερ, μιλάω πάντα στις παροχές για το παιδί.
παραδείγματος χάρη. Και από 800 εκατομμύρια που τα παραλάβαμε, τα αφήσαμε σε 1.400.000. Αυτά ήταν θέματα, ζητήματα ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος και για το παιδί. Είναι, διπλασιάσαμε όλα τα βάουτσερ για τους βερφονηπιακούς σταθμούς. Δηλαδή, ενώ πήραμε, το παραλάβαμε το 2015, σε 79.000 βάουτσερ, τα φτάσαμε σε 150.000 βάουτσερ, μέσα σε μια δύσκολη τετραετία, πολύ δύσκολη τετραετία, δίνοντας βεβαίως βάουτσερ και στις άνεργες γυναίκες. Γιατί μέχρι τότε οι άνεργες δεν παίρνανε βάουτσερ. Έτσι, για το παιδί τους. Συγχρόνως αυξήσαμε και το οικογενειακό επίδομα. Από 650 εκατομμύρια που δινόταν για το επίδομα για το παιδί, το φτάσαμε σε 1.100 εκατομμύρια. Πολλαπλασιάσαμε, δώσαμε επίσης το επίδομα στέγης για πρώτη φορά. Και βεβαίως εκεί ενισχύουμε τις οικογένειες με παιδιά με 35 ευρώ επιπλέον για το κάθε παιδί στο επίδομα στέγης. Πολλαπλασιάσαμε δομές και υπηρεσίες για ανάπηρους, για ηλικιωμένους. Βέβαια, φτιάξαμε ένα σύστημα με 240 κέντρα κοινότητας ψηφιακό, το οποίο συνδέεται με έναν εθνικό μηχανισμό του κράτους που κάναμε μέσα στο Υπουργείο και παρακολουθεί όλα αυτά που γίνονται καθημερινά στους Δήμους. Γιατί αλλιώς υπήρχε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορούσε να παρακολουθήσει κανείς, ανάλογα με το Δήμο και το Δήμαρχο, είτε γινόντουσαν πελατειακά όλα αυτά, είτε όχι. Και καταλαβαίνετε, με αυτόν τον τρόπο αποκαταστάθη στοιχειωδώς η αξιοπρέπεια του πολίτη, όπου πια μπορεί να πάει στο κέντρο κοινότητας και ψηφιακά να κάνει τις διάφορες, να μάθει τα δικαιώματά του και να μάθει τι πρέπει και τι μπορεί να πάρει. Και βέβαια, ξεκινήσαμε τη μεγάλη ιστορία της αποϊδρυματοποίησης με το νόμο για την αναδοχή και υιοθεσία, όλο ψηφιακό, για τον απίστευτο λόγο ότι και εκεί παρενέβαιναν διάφορες ύποπτες σχέσεις και συναλλαγές. Αλλάξαμε τους χρόνους, τα πάντα. Τον εγγενιάσαμε τον Απρίλιο του 19 και από τότε ο κύριος Μητσοτάκης τον εγγενίασε άλλες δύο φορές τον ίδιο νόμο, για πρώτη φορά κι αυτός κάθε φορά, γιατί όταν ο Μητσοτάκης ένα πράγμα έχει μεγάλη κοινωνική αποδοχή, κοιτάζει να το οικειοποιείται, να λέει ότι είναι δικό του. Του βάζει και κανένα άλλο όνομα, όπως το ΚΕΑ, το οποίο το μετανόμασε σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και είναι ακριβώς αυτό που κάναμε εμείς. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή μεταξύ ΚΕΑ και ελαχίστου κοινωνικού εισοδήματος. Τώρα, το τέταρτο ψέμα. Τα χρήματα για την πρόνοια δεν πάνε στην ανάπτυξη. Εμείς ξέραμε από μελέτες, κυρίως των σκανδιναβικών χωρών, ότι κάθε ευρώ που δίνεται στην πρόνοια γυρίζει στην ανάπτυξη, δηλαδή στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, πολλαπλασιασμένο επί 1,3 έως 1,6. Γυρίζει δηλαδή παραπάνω λεφτά. Αυτό το κατάλαβε όλη η κοινωνία με το κοινωνικό μέρισμα το 19 που έκοψε ο Μητσοτάκης, τα 700 εκατομμύρια. Τότε βόγγιξαν γονάτισε η αγορά και βόγγιξαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, τα μαγαζάκια. Γιατί? Γιατί τα λεφτά που δίνονται στην πρόνοια πάνε κατευθείαν στην αγορά, στη ζήτηση της αγοράς. Δεν πάνε σε offshore, σας διαβεβαιώ, δεν γίνονται αποταμιεύσεις, αλλά δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενεργό ζήτηση. Αυτό το κατάλαβαν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Και το πέμπτο και τελευταίο ψέμα, η φτώχεια πέφτει με την ανάπτυξη. Όχι, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, η φτώχεια δεν πέφτει με την ανάπτυξη. Εμείς το 2015 παραλάβαμε την παιδική φτώχεια στο 26,6% και την παραδώσαμε το 19 στο 21,1, 5,5 μονάδες κάτω. Αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, δεν είναι τόσο σημαντικό όσο αυτό που θα σας πω τώρα. Ότι δηλαδή την παραδώσαμε χαμηλότερη την παιδική φτώχεια από ότι το 2005, δεν κάνω λάθος, 5. Εποχές ευμάρειας, ανάπτυξης, Ολυμπιακών αγώνων, μεγάλο κράτος, θυμάστε, ανάπτυξη φοβερή, τρέχαμε με τα χίλια. Τότε λοιπόν η παιδική φτώχεια ήταν μεγαλύτερη από ό,τι αυτή που παραδώσαμε εμείς το 19. Έτσι,
Αυτό εμείς το είχαμε καταλάβει, το είχαμε δει, το είχαμε μελετήσει και με τις άλλες χώρες και κυρίως με τις σκανδιναβικές. Και τελειώνω. Δηλαδή σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του, τι λέει για την πρόνοια? Θα συνεχίσει αυτά που έκανε στο Υπουργείο όταν ήταν στην κυβέρνηση? Όχι, σύντροφοι. Εμείς καταλάβαμε πολλά πράγματα και μέσα όσο ήμασταν κυβέρνηση, αλλά και μετά. Με την πανδημία κυρίως. Και με την πανδημία κυρίως. Τι καταλάβαμε δηλαδή? Καταλάβαμε ότι το προνοιακό κράτος πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί ο καθένας μας, από μας, η κοινωνική πλειοψηφία όπως λέμε εμείς, δηλαδή όχι μόνο τα αδύναμα, αλλά και τα μεσαία στρώματα, σε οποιαδήποτε από αυτές τις κρίσεις που είπα του καπιταλισμού, είτε λέγεται πανδημική, είτε λέγεται κρίση, ας πούμε, κλιματική, έγινε ένα σεισμός ή έγινε μια πλημμύρα ή οτιδήποτε άλλο, μια πυρκαγιά. Τι γίνεται τότε? Το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει και να ενισχύει τους ανθρώπους που πλήγονται, να λέει ποιοι πλήττονται και αυτούς να ενισχύει. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το σύστημα που έχουμε μέχρι σήμερα. Και αυτό εμείς λέμε ότι είναι τρία μέτρα τα οποία προτείνουμε στο νέο μας πρόγραμμα, γιατί πιστεύουμε ότι πράγματι το κοινωνικό κράτος, το προνοιακό κράτος, είναι ο βραχίωνας κατά των ανισοτήτων. Δηλαδή ο καθένας μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, πέρα από τις κρίσεις που είπα, αντιμετωπίζει προσωπικές κρίσεις στη ζωή του. Και οι κρίσεις αυτές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη φτώχεια, που μπορεί ο καθένας μας να φτωχύνει, αλλά έχει να κάνει με συνθήκες ανισοτιμίας που του δημιουργούνται. Δηλαδή, εγώ γερνάω και είμαι μόνη. Και από εκεί που ζούσα μια ικανοποιητική ζωή, ξαφνικά πρέπει να με βοηθήσει το κράτος. Μία περίπτωση. Εγώ έχω κάνει ένα παιδί ή δεύτερο παιδί. Είμαι σε συνθήκες ανισοτιμίας. Αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός στα παιδιά. Όμως δεν είμαι ισότιμο αυτόν που έχει παιδιά. Πρέπει να με βοηθήσει το κράτος. Ενίσχυση του κράτους λοιπόν. Εγώ είμαι ανάπηρος. Δεν είμαι σε συνθήκες ισοτιμίας με τους άλλους που δεν είναι ανάπηροι. Ή εγώ γίνομαι ανάπηρος ξαφνικά. Γίνομαι ανάπηρος γιατί, ας πούμε, μπορεί να αποκτήσω μια επίκτητη αναπηρία, μόνιμη ή όχι μόνιμη, πρόσκληση. Πρέπει το κράτος τότε να παρέμβει. Αυτή είναι η σύλληψη δικιά μας λοιπόν για το προνοιακό κράτος, το οποίο πρέπει να δημιουργήσει ένα δημόσιο βραχίωνα που πρέπει να συντονίζει όλες τις υπηρεσίες στην κοινότητα, στους δήμους δηλαδή, υγείας και πρόνοιας, να είναι δωρεάν για όλους μας. Έτσι, από τη μια, δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες. Είπατε χτες, φαντάζομαι, πολλά για τον προσωπικό γιατρό, για τον οικογενειακό γιατρό, για τον οικογενειακό οδοντίατρο, για το παιδί. Θα πρέπει να είπατε πολλά πράγματα πάνω σε αυτά. Και εμείς πιστεύουμε ότι λοιπόν ο ένας άξονας είναι οι δικές παροχές για τη γυναίκα, για τη μητέρα, για το παιδί, για τον ανάπηρο και για τον ηλικιωμένο, όπως και οι δικές μεγάλες δωρεάν υπηρεσίες, αλλά και το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, που το είχαμε και στο Μένουμε Όρθιοι Δύο, όπου ανεξαρτήτως των εισοδημάτων σου, μπορεί να ήσουν ευκατάστατος, αλλά τώρα περιέπεσε σε κατάσταση ανισοτιμίας, παρεμβαίνει το κράτος με το εισόδημα έκτακτης ανάγκης και δίνει στην οικογένεια 400 ευρώ στο πρώτο άτομο, 200 στο δεύτερο και 100 στο κάθε παιδί, στις ομάδες, ας πούμε είσαι ομάδα πολιτισμού, έχεις υποστεί μεγάλο πλήγμα όλη αυτή την περίοδο, παρεμβαίνει για να σου ενισχύσει το οικογενειακό ή το εισόδημα του νοικοκυριού σου και μέσα σε αυτό δεν παίρνουν αυτοί που δεν είδαν καμία μεταβολή από το νοικοκυριό των εισόδημάτων τους. Άρα πολύ γρήγορα βέβαια σας μίλησα για τις παροχές και για την αντίληψή μας για το προνοιακό κράτος. Είναι αυτό που συγκροτεί, όπως λέμε εμείς, τον κοινωνικό μισθό. Δηλαδή είναι χρήματα, δεν τα δίνεις όλα, δεν τα δίνει το κράτος.
αλλά αν δεν στα δώσει το κράτος, πρέπει να τα βγάλεις από την τσέπη σου και να τα πληρώσεις. Αυτός είναι ο κοινωνικός μισθός. Και έρχομαι λοιπόν στο θέμα της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, που είναι το άλλο δίπολο του κοινωνικού κράτους. Είναι δύο συλλογικά αγαθά κοιτίδες καλλιέργειας της δημοκρατικής συνείδησης. Αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό. Καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης. Το σχολείο, το πανεπιστήμιο, το μουσείο, η δημόσια πολιτική παρέμβαση συγκροτούν το βασικό πλαίσιο κοινωνικής ένταξης, εξέλιξης και καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων. Στόχος μας είναι η ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, χωρίς αποκλεισμούς, σε όλες τις βαθμίδες, που θα καταπολεμά την ξενοφοβία, το ρατσισμό, το φασισμό, θα αποδέχεται τη διαφορετικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη και θα επεδώνει την οικολογική συνείδηση. Η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι γονείς που μετέχουν απόψε, το ξέρουν καλά. Βλέπει την εκπαίδευση ως μια μεγάλη αγορά προϊόντων, προνομιακή για την κερδοφορία του ιδιωτικού κεφαλαίου. Οι μαθητές και οι φοιτητές είναι πελάτες. Και οι σπουδές είναι εξειδικευμένες σε όλες τις βαθμίδες, ώστε οι απόφοιτοι συνεχώς να μετεκπαιδεύονται και να επανακαταρτίζονται. Μαθαίνει το παιδί χιλιάδες, χωρίς να μπορεί να συγκροτήσει τελικά μια συνολική γνώση. Και από αυτά τα χιλιάδες που μαθαίνει, είναι υποχρεωμένο συνεχώς να καταρτίζεται για να βρει μια θέση στον ήλιο. Και όχι μόνο αυτό. Αυτή είναι η εκπαίδευση της αμάθειας. Ακριβώς αυτή προωθεί η Κεραμαίος. Και η γνώση πρέπει να πληρώνεται αδρά κατά τους νεοφιλελεύθερους. Και γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια το δημόσιο και το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο απαξιώνονται. Για να αποκτήσουν αξία και πελάτες στα ιδιωτικά κολέγια. Η Νέα Δημοκρατία μειώνει μέσα στην πανδημία, αυτά τα ξέρετε καλύτερα, εγώ απλά τα λέω σαν σημεία, εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα και θα τα φαντάζομαι ότι θα τα αναδείξετε. Μειώνει τους εισακταίους με τη γνωστή βάση, με τον κόφτη της βάσης δηλαδή. Μειώνει τους φοιτούντες με το γνωστό κόφτη των αιωνίων φοιτητών, ως γνωστόν. Όταν η Πορτογαλία αυξάνει τους πτυχιούχους των πανεπιστημίων, πρημοδοτώντας τους με μάωρια παραπάνω στις φτωχές περιφέρειες. Προσέξτε. Εκεί δηλαδή, όπου έχουν χαμηλά ποσοστά οι πτυχιούχοι της, στις φτωχές περιφέρειες, είτε των μεγάλων πόλεων και περιφέρειες, είτε τις περιφέρειες μες στη χώρα. Εκεί δίνει περισσότερα μόρια στα παιδιά για να μπουν στα πανεπιστήμια. Εδώ γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία την ισοτιμία αποφύτων κολεγίων και πανεπιστημίων ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα, κάνοντας έτσι το περιβόητο bypass για την κατάργηση του άρθρου 16. Δηλαδή, στην πραγματικότητα βάζει τα ιδιωτικά κολέγια, την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, την οποία παγορεύει το άρθρο 16 του συντάγματος. Εμείς τι λέμε? Πρώτον, για τη δημόσια παιδεία. Εμείς λέμε αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Πώς? Με αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας και του περιεχομένου διδασκαλίας σε μικρές τάξεις μαθητών. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρουμε όλοι όσοι μετέχουμε απόψε εδώ και είμαστε εκπαιδευτικοί και εγώ μιλάω από τη θέση αυτή επίσης του εκπαιδευτικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για 41 χρόνια. Δίδασκα 41 χρόνια στο Πολυτεχνείο. Ξέρω πολύ καλά τι κάνεις όταν έχεις μια μικρή ομάδα φοιτητών και διδάσκεις και τι κάνεις όταν έχεις μια μεγάλη. Πόσο το μάθημα είναι διαφορετικό, πόσο η ποιότητα του μαθήματος είναι διαφορετική, πόσο τα παιδιά μαθαίνουν ή δεν μαθαίνουν γρήγορα. Άρα οι μικρές τάξεις είναι για μας κομβικό σημείο. Αυτό βέβαια σημαίνει προσλήψεις εκπαιδευτικών, και τη συνεχή μετεκπαίδευσή τους. Δεν γίνεται αν δεν μετεκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί να τους αφήνουμε έτσι τόσα χρόνια. Επαναφορά μαθημάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, κοινωνικά, κοινωνιολογίας,
μία ολιστική γνώση και όχι εξειδικευμένη και κατακαιρματισμένη. Δημιουργία μιας νέας κουλτούρας ως προς τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, παραδείγματος χάρη ανακύκλωση χαρτιού, κομποστοποίηση από υπολείμματα τροφών κτλ. Έτσι χτυπάμε την εκπαίδευση της αμάθειας που συνειδητά προωθεί ο νεοφιλελευθερισμός. Εμείς λέμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε καθολικά το ολοήμερο σχολείο και να μεταμορφώσουμε τις σχολικές μονάδες σε κέντρα ελεύθερου χρόνου. Κάτι αντίστοιχο προτείνει η Πορτογαλία μες στο Ταμείο Ανάκαμψης αυτές τις μέρες. Εκεί το παιδί θα τρώει δωρεάν με σχολικά γεύματα μεσογειακής διατροφής κατά της παχυσαρκίας, γιατί αυτά είναι τα σχολικά γεύματα, γιατί δυστυχώς είμαστε και πρωταθλητές στην παχυσαρκία, την παιδική εννοώ. Εκεί θα μπορούν να περνάνε και να κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες και θα είναι φωτεινή φάρη, όπως λέω εγώ, σε κάθε γειτονιά αυτά τα κέντρα ελευθέρου χρόνου. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τη 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση με πλήρη εφαρμογή της δίχρονης. Σήμερα έχουμε καταφέρει τη 12χρονη με τη δίχρονη υποχρεωτική. Δηλαδή είναι την 9χρονη με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική. Και θέλουμε να την επεκτείνουμε και στα 3 χρόνια του λυκείου. Πιστεύουμε σε αυτό. Δεν μπορεί το παιδί ο ανήλικος να βγαίνει στην αγορά εργασίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Και η εκμετάλλευση που του γίνεται, αλλά και το πόσο του στερούν ένα μέλλον πολύ διαφορετικό επιλογής του. Επιλογής του όταν θα έρθει η ώρα και η ωριμότητά του. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και να τη συνδέσουμε με την τριτοβάθμια. Είδατε ότι έβαλε χέρι αμέσως στα ΕΠΑΛ και τα λοιπά, στις διετές σχολές που έχουμε κάνει μέσα στα πανεπιστήμια. Τα κατήργησε όλα αυτά. Θα καταργήσουμε βεβαίως και το λέμε ρητά. Το είπε και ο πρόεδρος, το λέμε και όλοι, τους αντιδραστικούς νόμους της Κεραμαίως. Κατάργηση της εξίσωση των επαγγελματικών προσόντων αναποφύτων των κολεγίων με αυτά των δημόσιων πανεπιστημίων. Και βέβαια, όταν μιλάμε για πανεπιστήμια, πέρα από την κατάργηση όλων αυτών, μιλάμε για ένα ενιαίο χώρο, τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που είχαμε ξεκινήσει με την αύξηση των δαπανών για την έρευνα, αλλά δεν το συνεχίσαμε θεσμικά. Δηλαδή, τα ερευνητικά κέντρα δεν θα είναι απομονωμένα από τα πανεπιστήμια, αλλά θα μπορούν οι φοιτητές να εκπαιδεύονται στα ερευνητικά κέντρα και αντίστοιχα οι ερευνητές να μετέχουν στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτός ο ενιαίος χώρος έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίζουμε σήμερα είναι αναγκαίος παρά ποτέ για αυτή τη νέα πορεία της χώρας, η οποία έχει ανάγκη από πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, έχει ανάγκη από μεταλλικιακή εκπαίδευση, έχει ανάγκη από επαγγελματική εκπαίδευση με όλα αυτά τα στοιχεία για να πάει μπροστά, αλλιώς ξανά έχουμε το μοντέλο που μας έφερε στα βράχια. Και βέβαια ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας, τριπλασιασμός φοιτητικών εστιών, 15.000 περίπου κλίνες υπάρχουν σήμερα στις 50.000, αύξηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος και δημιουργία οικιστικών μονάδων και φοιτητές σε πόλεις με έλλειψη στέγη και αξιοποίησης του δημόσιου οικιστικού. Εσείς στις Κυκλάδες, το ξέρετε αυτό, έχουμε μια μεγάλη πρόταση λοιπόν βάλει στο Ταμείο Ανάκαμψης του ΣΥΡΙΖΑ, θα την ακούσετε σε λίγες μέρες, για την κατοικία. Πρέπει το κράτος να βρει κατοικία, να μετατρέψει σε οικονομικά προσιτή κατοικία για όλο αυτό τον πληθυσμό, τόσο του δημοσίου, όσο και των φοιτητών, που βρίσκεται στους τόπους υψηλού τουρισμού ή σε πόλεις οι οποίες είναι εξαιρετικά ακριβά όλα αυτά τα νίκια,
Πρέπει να βρεθεί λοιπόν με την οικονομικά κοινωνική προσιτή κατοικία, όπως λέμε εμείς, να μετατρέψει ένα λανθάνο, αν θέλετε, απόθεμα κτηριακό που υπάρχει τόσο στο δημόσιο χώρο, όσο και στον, υπάρχουν στα δημόσια κτίρια, όσο και ιδιωτικά, να το μετατρέψει για όλες αυτές τις ανάγκες που ξέρετε πολύ καλά εσείς στις Κυκλάδες ότι υπάρχουν για τους γιατρούς, για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά και για τα παιδιά. Και πρόσθετες δράσεις για την παιδεία είναι το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Δεν μπορεί το παιδί δηλαδή να μέσα στα 12 χρόνια, μέσα στην ολοκλήρωση της 12 ετούς, να μην έχει πλήρης γνώσης αγγλικής γλώσσας ή κάποιας γλώσσας και να μην έχει πιστοποιητικό, αλλά πρέπει να ξανασπουδάσει από την αρχή και να το πάρει απαλού. Την ένταξη των προσφυγοπαίδων στις δομές εκπαίδευσης με ειδικές προπαρασκευαστικές τάξεις είναι όλο αυτό το πράγμα που είχαμε στήσει ένα άλλο μοντέλο πια για την εκπαίδευση συνύπαρξης, συμπερίληψης των παιδιών προσφύγων με τα παιδιά τα δικά μας, το οποίο πρέπει να επανέλθουμε γιατί είναι πλούτος για τα δικά μας σχολεία. Σύνδεση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου βιβλιοθηκών σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα λειτουργούν ταυτόχρονα και ως σχολικές και ως τοπικές βιβλιοθήκες και θα έχουν και ψηφιακότητα και ειδικότερα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, που είναι δράση συνδεδεμένη με την ψηφιακή μετάβαση, δηλαδή δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων με ιδιαίτερη μέρημνα σε θέματα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει η εκπαίδευση να γίνει ψηφιακή στο σχολείο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο για να βοηθήσει την κανονική εκπαίδευση, την εκπαίδευση αυτή που γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαιδευτή εκπαιδευόμενο, και ότι μπορεί πράγματι να έχουμε μεγάλα ωφέλη και με την μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης, αλλά και με τη διασφάλιση και πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή, δηλαδή σύνδεση στο διαδίκτυο, δωρεάν εξοπλισμός κτλ, τόσο στις σχολικές μονάδες όσο και στο κάθε παιδί και εκπαιδευτικό, όπως και την περιβόητη δημιουργία και λειτουργία δημόσιας, δωρεάν και ασφαλούς πλατφόρμα σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης που διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση και την προστασία των σχολικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων θα έλεγα, κατάλληλο ψηφιακός εξοπλισμός των σχολείων, αυτονομία πανεπιστημιακών δικτύων και ψηφιακών υπηρεσιών και αναβάθμιση του σχολικού αποθέματος, το οποίο ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε και ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση κτλ. Και βιοκλιματικό εξοπλισμό και ανθεκτικότητα σε υγειονομικούς κινδύνους, φυσικές καταστροφές κτλ. Ανθεκτικότητα σε σεισμούς κτλ. Αλλά και δημιουργία πρόσθετων μονάδων σχολικής και προσχολικής αγωγής που μας λείπουν για να μειώσουμε ακριβώς την αναλογία των μαθητών ανατάξη. Δεν ξέρω αν χτες είπατε ειδικά μέτρα για την εκπαίδευση των ανάπηρων παιδιών. Να πω πολύ γρήγορα ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα για την αναπηρία που έχουμε κάνει και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να, είτε να το αναπτύξετε είτε να το συμπληρώσετε. Αλλά η δική μας λογική είναι, πέρα από τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε για αναβάθμιση και στελέχωση των σχολείων ειδικής αγωγής, τα ξέρετε όλα αυτά, το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι, επειδή γνωρίζουμε ότι το 75% των ανάπηρων παιδιών βρίσκεται μέσα στα σχολεία αυτά, τα μη ειδικής αγωγής, τα σχολεία μας δηλαδή. Ξέρουμε ότι εδώ πρέπει να πάμε σε μια συμπεριληπτική εκπαίδευση ανάπηρων και μη ανάπηρων παιδιών, και να πάμε δηλαδή σε αυτό το ενιαίο σχολείο για όλους. Και γι' αυτό ισότιμη πρόσβαση και συμμεταχή στην εκπαίδευση όλων των παιδιών ανάπηρων και μη, διασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού για βοήθεια μέσα στην τάξη του ανάπηρου παιδιού,
αναβάθμιση των πρακτικών διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού με υλικό ειδικό και αναλυτικά προγράμματα και εγχειρίδια, αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των εφήβων με αναπηρία, συμμετοχή τους στο μεταλλιακό έτος, τάξη μαθητείας, αλλά και τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την ένταξή τους στην εργασία, οργάνωση και υλοποίηση ενός ουσιαστικού προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευση στα προβλήματα ένταξης των ανάπηρων παιδιών και άμεση υλοποίηση 10.500 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακριβώς είναι αυτό που περιγράφω τόση ώρα μέσα στα σχολεία, όχι της ειδικής αγωγής, αλλά στα σχολεία όπου έχουν μέσα και ανάπηρα και μη ανάπηρα παιδιά. Τον πολιτισμό. Και τελειώνω βέβαια με τον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός δεν αφορά μόνο την πολιτισμική κληρονομιά, την παράδοση και τις καλές τέχνες. Αφορά το κύρος και την κατανομή του πολιτισμικού κεφαλαίου. Αυτό το κεφάλαιο, το πολιτισμικό κεφάλαιο είναι που πρέπει να μετέχουν όλοι, γνωρίζοντες και μη γνωρίζοντες, αδύναμοι και μεσαία στρώματα, όλος ο λαός, η πλειοψηφία, γιατί αυτό δημιουργεί το σχηματισμό ή τη διαμόρφωση ταυτοτήτων, συμπεριφερών, κουλτούρας, του γούστου, του στυλ. Οι ανισότητες στον πολιτισμό είναι καταλυτικές για το σεβασμό στη διαφορετικότητα, για την ομοφοβία, το σεξισμό, το μπούλινγκ, το ρατσισμό και τον εθνικισμό. Δηλαδή, ο πολιτισμός μαζί με την παιδεία συγκροτεί τη συνείδηση, αυτό που είπα στην αρχή, του δημοκρατικού πολίτη. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι δύο παράμετροι του κοινωνικού κράτους. Επομένως, για μας, για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Προοδευτική Συμμαχία, η πολιτιστική δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή όλων σε αυτόν τον αγαθό και κυρίως των αόρατων και αποκλεισμένων απολυτών. Γι' αυτό απαιτείται η αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Δηλαδή από το δημοτικό, από την προσχολική αγωγή μέχρι το Λύκειο, αλλά και στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να αναβαθμιστεί η καλλιτεχνική εκπαίδευση. Και βέβαια χρειαζόμαστε ένα κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο Τεχνών και Πολιτισμού, που αυτό θα κάνει τη χάραξη στην πολιτική και τη στρατηγική, θα έχει προτάσεις, θα εξασφαλίσει δημόσιο χώρο για την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα. Θα προστατεύσουμε τα εργασιακά δικαιώματα και την ένταξη των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης που προτείνουμε. Όπως είπαμε, ασφαλιστικό σύστημα, κοινωνικός μισθός κτλ. Εμάς, για μας, είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού οργανώνονται συνδικαλιστικά. Ο συνδικαλισμός έχει εξαιρετικά στοχοποιηθεί από τον ελευθερισμό και τη δεξιά. Και γι' αυτό σήμερα δεν τους χρειάζονται τα σωματεία για τη διαπραγμάτευση. Θέλουν να τα καταργήσουν για τη διαπραγμάτευση με τον εργοδότη. Ο συνδικαλισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός. Πρέπει να φτιάξουμε ένα συνδικαλισμό ο οποίος βλέπει το ρόλο του σαν δημόσιου λειτουργού του καθενός, του κάθε εργαζόμενου. Αυτό έχει τεράστια σημασία στην αλλαγή και των νοοτροπιών και τα πάντα. Γι' αυτό αυτό που κάνει ο χώρος του πολιτισμού είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, αυτό που κάνει αυτή την εποχή. Κατοχήρωση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών στη βάση της διαχείρισης από τους ίδιους τους ανθρώπους του πολιτισμού της υπεραξίας καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κομβικό. Επίσης, προτείνουμε το Ταμείο Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας. Αυτό είναι στην Αναπτυξιακή Τράπεζα που προτείνουμε, με κεφάλαιο κίνησης για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του πολιτισμού και δημιουργικού τομέα, του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.
δηλαδή μικροπιστώσεις και εγκυοδοσία. Αυτά είναι και προτάσεις μας στο Ταμείο Ανάκαμψης, που σας λέω τώρα, κοστολογημένες. Και επειδή θα υπάρξει μια ερώτηση μετά, όλα αυτά που μας είπε, Θεανό, είναι λόγια του αέρα ή τα έχετε μετρήσει και οικονομικά, μπορείτε να τα κάνετε? Σπέβδω λοιπόν από τώρα να σας πω ότι όλες τις προτάσεις που κάνουμε είναι κοστολογημένες. Είναι ο τομέας στον οποίο έχουμε μια εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία. Προγράμματα επιχειρηματικών συμμετοχών, υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Creative Europe, πολιτισμός παντού, με δίκτυο κέντρων πολιτισμού και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πολιτισμός, λαϊκός πολιτισμός, για τα λαϊκά στρώματα, παντού. Ισχυρή στήριξη και δημιουργία της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής. Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών και της διεθνούς προβολής και διανομής εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής. Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για την προσέλκυση διεθνών παραγωγών οπτικοακουστικών έργων με όρους δημιουργίας προστιθέμενης αξίας. Το τρίπτυχο, λόγος, βιβλίο, πολιτισμός, πρέπει να αναβαθμιστεί και να εμπλουτιστεί με βιβλιοθήκες και με το ρόλο τους όσον αφορά την ενίσχυση της εκδοτικής εγχώριας παραγωγής και τη διεθνή προβολή της του ελληνικού βιβλίου, προγράμματα μετάφρασης ελληνικών βιβλίων στο εξωτερικό, προβολής τους κτλ. Φτάνω στον πολιτισμό και δημόσιος χώρος. Εδώ είναι η χρηματοδότηση καστικών έργων και παρεμβάσεων στο αστικό τοπίο. Έχει μεγάλη σημασία έργα υψηλής αξίας, καλλιτεχνικής αξίας, μεγάλης, αλλά και μικρότερης, νεαρότερης, επινόησης. Έργα να κοσμούν όλες τις πλατείες και ειδικά τους χώρους τους δημόσιους των υποβαθμισμένων περιοχών μας. Των υποβαθμισμένων περιοχών μας, της Δυτικής Αττικής, της περιφέρειας των μεγάλων πόλεων, αλλά και στα πιο φτωχά και πιο λιγότερα γνωστά νησιά. Άρα και πρέπει όλα αυτά να αιμοδοτηθούν με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία. Και βέβαια, ψηφιοποίηση των έργων τέχνης, αναβάθμιση ηλεκτρονικών μεθόδων λειτουργίας, διασύνδεση μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, βιβλιοθηκών και πινακοθηκών. Δηλαδή, ένα μεγάλο δίκτυο ψηφιακό όπου ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει πρόσβαση. Τεράστια στρώματα της κοινωνίας μπορούν να μπουν εκεί και να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα έργα από τον άξονα της ψηφιακής μετάβασης στο Ταμείο Ανάκαμψης και διασύνδεση περιοχών πολιτιστικής και περιβαλλοντολογικής προστασίας που βρίσκονται στα ίδια ή σε όμορες περιοχές. Αναβάθμιση εμβληματικών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων σε περιοχές με μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα και προστασία βέβαια της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και με την ψηφιοποίησή της και με την οργάνωση και διάχυσή της. Σύντροφοι, ξέρω ότι σας έχω κουράσει. Δυστυχώς, δεν θα ήθελα να παραλείψω τίποτα από όλα αυτά που το κόμμα όλη αυτή την εποχή δουλεύει. Και είμαι εδώ όσο μπορώ να απαντήσω με τις δυνάμεις μου για αυτά που θα σας έχουν δημιουργηθεί ως ερωτήσεις ή αντιρρήσεις. Γιατί έχει μεγάλη σημασία να ακούσουμε τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ.